Επί αυτής κυβέρνησης κάηκε η Πάρνηθα, η Ηλία, η Αττική, οι υπόλοιποι και ο άγνωστος στρατιώτης, να μην ξεχνιόμαστε. Μέχρι και το Σύνταγμα. Και να μην ξεχνάμε τα Δεκεμβριανά, που δεν είναι και τίποτα μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Μα αυτή δεν είναι κυβέρνηση. Αυτή είναι ο Νέρονα σε συσκευασία πολλών ανθρώπων. Μα ο Νέρον είχε τόση επιτυχία στη φωτιά, αναρωτιέμαι, και έχει γίνει τόσο διάσημο στην ιστορία. Μα δεν άφησαν τίποτα. Το κέντρο της Αθήνας κάηκε από τους κουκουλοφόρους το Δεκέμβριο. Γιατί ήταν αμυντική αστυνομία. Ο άγνωστος στρατιώτης κάηκε από τα επαναστατικά συλλαλητήρια γιατί η αστυνομία είχε λάβει εντολή να μην αντιδράσει. Η Αττική κάηκε τώρα γιατί τους ξέφυγε η φωτιά από το Βαρνάβα. Από το γραμματικό. Η Πάρνηθα κάηκε τότε για το στρατηγό άνεμο. Που εγώ το ξαναλέω και τον Βίρονα τον Πολύδωρο έχουν εντύπωση ότι και πολλά δίκια. Και πολλοί του την πέσαν αγρίως. Αλλά αυτό το προσπερνάω. Η Ηλία κάηκε γιατί ήμασταν στην προεκλογική περίοδο και δεν καταλάβαμε τι έγινε. Είδαμε σε αυτή τη θητεία αυτή τη κυβερνήσεω, έχουμε δηλαδή να καίγεται. Η αρχαία Ολυμπία, προσέξτε, εικόνες. Η αρχαία Ολυμπία, ο άγνωστος στρατιώτης, το κέντρο της Αθήνας και ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνης Αττικής. Ε, τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά, να τους δώσουμε και βραβείο, τι θέλετε. Να πούμε μπράβο, τι σπουδαία που είστε, τι καλά που τα κάνετε. Δηλαδή, ο ορισμός της αποτυχίας ποιος είναι. Τι πρέπει άλλο να καεί για να πούν κάποιοι ότι είναι απέτυχη η κυβέρνηση.